Οι ερωτήσεις γίνονται με βάση την ψήφιση του μνημονίου, με βάση κυβερνητικές αποφάσεις, ούτως ώστε να γίνονται διευκρινήσεις και κατατίθενται ούτως ώστε να πάρουμε τις διευκρινήσεις, τις απαραίτητες ή εκείνα τα στοιχεία. Αυτό είναι η δουλειά μας για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποια είναι τα προβλήματα και αν είναι δυνατόν να τα αντιμετωπίσουμε. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, η ερώτηση και η ουσία της απάντησης του κυρίου Ρεν, αλλά και η ουσία της υπόθεσης που την αρνεί το κύριο Στουρνάρας και τη διάψευση είναι πως ενώ οι συλλογικές συμβάσεις και οι συλλογικές συμβάσεις και οι διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν σε λίγο για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση είναι αντικείμενο, όπως λέει το Σύνταγμα, όπως λέει ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όπως λέει η Κοινοτική Νομοθεσία, των κοινωνικών, όπως ονομάζονται εταίρων, εργοδοτών και εργαζομένων, η κυβέρνηση με μνημονιακό νόμο πήρε την απόφαση ότι τελικά οι διαπραγματεύσεις, το αντικείμενό τους, οι μισθοί, θα λαμβάνονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Δηλαδή θα έρχεται η κυβέρνηση και θα λέει: δεν ξέρω εσείς τι συμφωνήσατε. Αν συμφωνήσατε, εγώ λέω τόσο θα είναι το πράγμα. Αυτό είναι παραβίαση. Αυτή την ερώτηση είναι παραβίαση εργατική νομοθεσία. Αυτή την ερώτηση κάναμε στον κύριο Όλη Ρεν και εγώ και ο κύριος Πουπάκης και πήραμε την απάντηση που ήρθε πράγματι μετά την δήλωση του κυρίου Μέργου, που είπε ότι ο κατώτατος μισθός είναι ψηλά και υπάρχει θέμα ανταγωνιστικότητας. Και βεβαίως εγώ, όπως κάθε φορά και από ό,τι κατάλαβα το έχετε διαπιστώσει, δίνω πλήρη την απάντηση για λόγους. Πλήρη την απάντηση, ούτως ώστε να τη διαβάσει ο άλλος. Εγώ υπογραμμίζω ποια στοιχεία νομίζω ότι είναι τα πιο σοβαρά και κάνω το πολιτικό σχόλιο, για να μπορείτε και εσείς οι δημοσιογράφοι, αλλά και ο κόσμος να βλέπει τι ακριβώς λέγεται και ποια είναι η ενημέρωση. Αυτό λοιπόν το θέμα που ο κύριος Στουρνάρας πάω τώρα και το αρνείται. Πρώτον, θα σας έλεγα, είναι κλασικές κυβερνητικές διαψεύσεις που έχουν αποτύχει και έχουν διαψευστεί την επομένη πολύ σύντομα. Θυμηθείτε, δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα. Θυμηθείτε για το επίδομα ανεργίας πριν 2 χρόνια, όπως λέτε, ερώτηση ότι θα κοπούν τα επιδόματα ανεργίας, θα μπουν διάφορα κριτήρια και θα μειωθούν. Και βεβαίως θυμηθείτε και τον κύριο Σαμάρα που έλεγε δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα και εν πάση περιπτώσει βλέπουμε να λαμβάνονται και άλλα μέτρα σε βάρος των εργαζομένων. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι αυτό που είπε ο κύριος Όλη Ρεν είναι μνημονιακή δέσμευση. Είναι δέσμευση, την έχουν υπογράψει. Στο πρώτο μνημόνιο, κύριε Σαχίνη, και επειδή έγινε σχετική συζήτηση και στο κοινοβούλιο, προφορική πια συζήτηση μέσα στο κοινοβούλιο με τους εκπροσώπους της Τρόικα, το Μάρτιο του 2012, τους είχα ρωτήσει το ίδιο πράγμα. Τελικά, κύριοι, εσείς με τα μνημόνια και τα προγράμματά σας και τις πιέσεις σας, πού θέλετε να τους πάτε τους μισθούς της Ελλάδας, στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία? Και ήταν παρόντες ο κύριος Όλη Ρεν, ο κύριος Τόμσον, ο κύριος Άσμουσεν, ο τελευταίος είναι του Κεντρικής Τράπεζας, μου είπαν, υπάρχουν και τα σχετικά βίντεο, ότι εκεί είναι ο στόχος, διότι υπάρχει θέμα ανταγωνιστικότητας. Άρα, μισό λεπτό, κύριε Χούλη. Παρακαλώ. Επειδή από ό,τι κατάλαβα, ο κύριος Στουρνάρας χθες το βράδυ έκανε μαθήματα ετοιμολογίας. Λέτε εσείς ότι το ζήτημα είναι αμιγώς και σωστά το λέτε, πολιτικό. Όταν λέει ο επίτροπος ο Ευρωπαίος, ο κύριος Ρένο, κάθε Έλληνα αρμόδιος από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι θα αναθεωρηθεί μέσα στο 2014 το σύστημα προσδιορισμού του κατώτατου μισθού προκειμένου να γίνει πιο αποτελεσματικό για την αύξηση απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Ωραία. Διαβάζω μόταμο δηλαδή. Ναι. Αυτό πρακτικά λέτε εσείς σημαίνει μείωση του μισθού. Ναι, μείωση του μισθού. Ο κύριος Στουρνάρας σας ανταπαντά ότι εσείς κάνετε ένα αυθαίρετο συμπέρασμα. Ναι. Για να κάνω το συνήγορο διαβόλου, η αναδιάρθρωση, λέει, και ο παναπροσδιορισμός μπορεί να σημαίνει προς τα πάνω. Γιατί προς τα κάτω? Δεν το είπε ότι μπορεί να σημαίνει προς τα πάνω. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Όχι. Απλώς, ναι, για προσέξτε το λιγάκι. Δεν είπε ότι. Τι λέτε, κύριε Ευρωβουλευτά, εδώ υπάρχει το ενδεχόμενο να πάνε προς τα πάνω, να πάνε προς τα κάτω. Είπε ότι αυτό είναι ένας μηχανισμός που προβλέπεται για να μπορούμε να υπολογίζουμε καλύτερα τον κατώτατο μισθό. Σωστό. Σας λέω λοιπόν ότι ο μηχανισμός είναι το ένα πρόβλημα και το ξαναλέω. Εκεί που θα συνέλθουν εργοδότες και εργαζόμενοι εκπρόσωποι, θα πάνε και άλλοι φορείς, μεταξύ αυτών και διάφοροι εμπειρογνώμονες. Πρώτη φορά γίνεται. Αλλά ανεξάρτητα το τι θα βγάλει αυτή η σύσκεψη, η συλλογική διαπραγμάτευση που λέγαμε παλιά, η κυβέρνηση με νόμο μνημονιακό θα πάρει απόφαση με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο, το οποίο αρνείται ο κύριος Στουρνάρας ή το εμφανίζει ότι εντάξει, ένας μηχανισμός θα αλλάξει. Γιατί φωνάζετε? Δεύτερο που θέλω να σας πω. Είναι, πάμε τώρα στην ουσία. Ναι. Όταν διαβάζουμε, και πάρτε και τα λεγόμενα του κυρίου Μέργου στην επιχειρηματολογία. Σωστό. Όταν διαβάζουμε ότι ο κύριος Μέργος είπε ότι οι μισθοί είναι ψηλά και υπάρχει ένα πρόβλημα με την ανταγωνιστικότητα και άρχισε να τα μασάει, το βίντεο έχει γίνει πασίγνωστο, λέει ότι πρέπει να το δούμε. Διαβάζω κι εγώ λοιπόν από το μνημόνιο, από την απάντηση του κυρίου Όλη Ρεν, ότι όπως τη διαβάσατε ακριβώς εσείς, ότι όλο αυτό για να γίνει πιο αποτελεσματικός προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το θέμα της απασχόλησης και το θέμα της ανταγωνιστικότητας, αυτό
την απλοελληνική πια σημαίνει μείωση του μισθού. Διότι το πρόβλημα της απασχόλησης, αλλά κυρίως το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας, όπως ξέρετε, η μνημονιακή λογική και η λογική η κυρίαρχη είναι να το λύσουμε μειώνοντας τους μισθούς. Δηλαδή, μειώνοντας το μισθό του εργαζόμενου, να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Να μπορούμε δηλαδή να πουλάμε τα προϊόντα. Αυτό είναι το σχήμα. Μια χαρά το διαβάστε. Εγώ θέλω να αυτό είναι το σχήμα που χρησιμοποιούμε. Θα σας έλεγα κάτι άλλο ακόμα, εις επίρρωση, θα έλεγε κανείς, ενίσχυση. Αν στη σχετική αναφορά του μνημονίου, στη σχετική απάντηση του κυρίου Ρεν ή και στη σχετική απάντηση του κυρίου Στουρνάρα έλεγε, καθίστε, βιαζόσαστε, εμείς θα κρίνουμε τους κατώτατους μισθούς με βάση και την παραγωγικότητα, και άλλαζε το πράγμα. Θα έλεγε, για κάτσε να το δω. Διότι είναι παραγωγικός ο Έλληνας εργάτης. Έξυπνο αυτό που είπατε τώρα. Ναι. Επομένως, τα κριτήρια που θέτουν οδηγούν στη μείωση του μισθού που δεν θέλουν να το πουν. Δράζω με τις ευκαιρίες, θα σας σοκάρω λίγο. Παρακαλώ. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα πρέπει να ευγνωμονούν τον κύριο Μέργο γιατί τους άνοιξε τα μάτια. Δηλαδή, τους είπε ορθά κοφτά ότι, κοιτάξτε, από εδώ και πέρα, είτε συμφωνήσουν οι κοινωνικοί εταίροι, είτε υπάρξει υπογραφή, που δεν το βλέπω, Εθνική Συλλογική Σύμβαση, κουμάντο κάνει η κυβέρνηση με νόμο, όποτε θέλει τα αλλάζει. Άρα αυτό μας άνοιξε τα μάτια. Είναι κάτι που είχε καταγγελθεί, αλλά ξέρετε, κύριε Σαχίνη, όπως είπατε και σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, κάποια ενημέρωση, κάποια αποκάλυψη, τολμώ να πω, γίνεται την ώρα που το θέμα είναι στην προσοχή, τότε το καταλαβαίνει ο άλλος καλύτερα τι έχει γίνει. Αυτό έχει καταγγελθεί, ότι η εκτελεστική εξουσία, να μιλήσω με όρους πολιτικής, ας το πούμε και πολύ, όταν παρεμβαίνει στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, έχουμε παραβίαση του εργατικού δικαίου και των κατακτήσεων των εργαζομένων. Επομένως, έχουμε τέτοια παραβίαση. Δεύτερο, η κυβέρνηση θα παρέμβει στον κατώτατο μισθό με τη λογική του μνημονίου, όπως μας λέει το μνημόνιο, γιατί με αυτό έχει δεσμευτεί. Άρα, για λόγους ανταγωνιστικότητας, ενδεχομένως θα πάμε και πιο κάτω. Τρίτο στοιχείο για τη δική σας ενημέρωση και για την ενημέρωση των ακροατών. Στο πρώτο μνημόνιο, κύριε Σαχίνη, λέγεται με σαφήνεια, στην 500 σελίδα, θα σας γελάσω για τη σελίδα, ότι μου το είπαν και η Τρόικα, έχει υποθεί, και έτσι βγάλαμε το μισθού Βουλγαρίας, δεν το βγάλαμε από το μυαλό μας. Λέει λοιπόν με σαφήνεια ότι οι μισθοί στην Ελλάδα θα συγκρίνονται με χώρες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Από εκεί αρχίσαμε και ψάχναμε να δούμε ποιοι είναι οι μισθοί, ποιες είναι οι χώρες. Βγάλαμε Βουλγαρία και Ρουμανία με μισθούς 150, 125, κάποια επιδόματα ενδεχομένως να παίρνουν 200, βάλε μέχρι εκεί, όχι παραπάνω. Και βγάλαμε το σχήμα ότι μας πάνε για μισθούς Βουλγαρίας. Δεν το βγάλαμε γιατί έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους στη Βουλγαρία. Εργαζόμενοι κι αυτοί. Σαφές. Καταλαβαίνετε δηλαδή πώς έχει οικοδομηθεί όλο το σχήμα και γιατί δεν τα βγάλαμε το μυαλό μας. Και η διάψευση του κυρίου Στουρνάρα είναι για να προλάβει το κακό που άνοιξε ο κύριος Μέργος, αλλά είναι μέσα στα σχέδια και να μην προσέξουν οι εργαζόμενοι τι είναι αυτό που έρχεται στην επόμενη περίοδο. Άρα αυτό. Ο κύριος Μέργος, λέτε εσείς, ειλικρινήσανε στην ουσία. Ναι, και δεν νομίζω ότι το έκανε και τυχαία. Προφανώς. Ούτε τυχαία είπε αυτά που είπε ή διέρευσε ο κύριος Βρούτσης για το σχετικό συνδικαλιστικό νόμο. Έτσι δεν γίνονται και τυχαία αυτά τα και πράγματα. Και αυτά περιέρχονται μέσα. Και δεν είναι μνημόνιο. Και τυχαίοι άνθρωποι. Ο κύριος Μέργος είναι το δεξί χέρι του κυρίου Στουρνάρα, έτσι πρέπει να είναι, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου του. Επομένως δεν είναι ένας αυθαίρετα που είπε κάτι, διότι δεν ξέρω πώς κοιμήθηκε και πώς ξύπνησε. Πείτε μου κάτι, να κλείσουμε ως εξής. Έχουμε αυτή την ευκαιρία, αφού σας έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ναι. Ποια είναι η εικόνα που εισπράτετε πια εσείς στο Ευρωκοινοβούλιο, με αφορμή και αυτό που λέγεται μετά την έγκριση, τη συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, των ηγετών για τον προϋπολογισμό. Ποια είναι η εικόνα, γιατί βλέπουμε αρχίζει να τρέχει σε όλες τις οθόνες. Κινητοποίηση στη Γαλλία, δεν είναι μόνο η Ισπανία πια. Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή ακουμπάει και τον πυρήνα, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να σας ρωτήσω. Έχετε την αίσθηση, κύριε Χουντή, ότι κάτι αρχίζει να αλλάζει και αλλάζει προς το καλύτερο ή προς το συντηρητικότερο? Ναι, κάτι αρχίζει, πολλά θα έλεγα, αλλά για να μην είμαι τέτοιο, πολλά μπορούν, αρχίζουν να αλλάζουν, αλλά κύριε Σαχίνη θέλω να υπογραμμίσω, όχι προς την κατεύθυνση ή προς την πλευρά που λέει ο κύριος Σαμαράς και η κυβέρνηση ότι άλλαξε το κλίμα, μας έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη. Δείτε μια άλλη επιστολή του κυρίου Όλι Ρέν που λέει τέρμα τα αστεία με το λάθος και τα λοιπά. Καταλάβατε τι εμπιστοσύνη είναι. Και με τα λάθη μας εδώ θα είσαστε, εσείς δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Αυτό είναι το πνεύμα. Αλλά εκείνο που πράγματι αλλάζει είναι, πρώτον, να σας το πω από την άμεση εμπειρία, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πλειοψηφία των συναδέλφων, ανεξάρτητα σε ποιες ομάδες ανήκουν, πολιτικές ομάδες, εκεί ξέρετε ο συσχετισμός είναι υπέρ των συντηρητικών, των σοσιαλιστών εντός εκτός εγωγικών να στολίσουν μόνοι τους αυτό το πράγμα, που λένε ότι με αυτές τις πολιτικές της λιτότητας δεν θα πάει μακριά η Ευρώπη, εξού, από εκεί δηλαδή και η διαμαρτυρία
όπως είδατε, των κοινοβουλευτικών ομάδων και του Προέδρου του Κοινοβουλίου σχετικά με την καταρχήν απόφαση για τον κοινοτικό προϋπολογισμό που πήραν οι αρχηγοί των χωρών και οι πρωθυπουργοί των χωρών πριν λίγες μέρες και έχει γίνει μια σχετική συζήτηση. Mm-hmm. Το πρώτο λοιπόν παλάζει. Το δεύτερο είναι ότι οι εργαζόμενοι σε όχι μόνο στην Ελλάδα και άλλα, αντιλαμβάνονται ότι με αυτές τις πολιτικές της λιτότητας είτε είναι σε μνημόνια, αλλά είτε δεν είναι σε μνημόνια και τα εφαρμόζουν προκαταβολικά, δηλαδή λογικές περικοπών, λογικές λιτότητας που θα οδηγήσουν στην ύφεση. Άλλωστε, όλη η Ευρωζώνη είναι σε ύφεση. Μια μικρή ανάπτυξη μηδέν τόσο της Γερμανίας που και αυτή είναι συζητήσιμη. Σωστά. Αν θα συνεχιστεί, τα στοιχεία και αυτά πάλι είναι γνωστά, δεν λέμε τίποτα διαφορετικό. Λοιπόν, αντιλαμβάνονται όλοι ότι με αυτές τις πολιτικές λιτότητας δεν ανακάμπτει η Ευρώπη από την κρίση. Η ανεργία διωγγώνεται, η ανεργία των νέων έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη και επομένως πρέπει να υπάρξουν κινητοποίησεις, αγώνες, μαζικοί αγώνες, αυτό βλέπετε και αυτό βλέπω και εγώ, αν θέλετε και στο κατά τα άλλα κολαριστό Βέλγιο όπως το θεωρούν ορισμένοι δικοί μας, είχαμε κινητοποίησεις Χαλιβουργών και στο κολαριστό Στρασβούργο έξω από την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κινητοποίησεις Χαλιβουργών πάλι που τους αντιμετώπισαν τα μάτια. Τα τοπικά μάτια, για να μην τα ταυτίσουμε όλα. Ναι. Δηλαδή, έχουμε κινητοποιήσεις που έρχονται σε σύγκριση με τα. Άρα, λέτε ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Σας κλείνω ως εξής λοιπόν, και παρακαλώ. Η ερώτηση είναι δύσκολη. Δεν αναδούμε, ναι. Κατά τη γνώμη μου. Ναι. Αν και δεν υπάρχουν εύκολες και δύσκολες ερωτήσεις. Ναι, 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 ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δια του Προέδρου του είπε ότι δεν στερίξτε μια ματιά, το λέω λαϊκά, ναι, ναι. Στο τι κάνει ο Ομπάμα, μέχρι και στην ομιλία του για αύξηση των κατώτατων μισθών μιλάει. Και δέστε πως πάνε να το λύσουν εκεί που είναι η μήτρα του καπιταλισμού, ναι. Και το τι κάνουμε στην Ευρώπη. Ναι. Αλλά χθες μάθαμε, προσέξτε τώρα, παρακαλώ. Ότι πάμε σε μια ειδική σχέση ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γίνουν τα κίμη δηλαδή, και εγώ αναρωτιέμαι. Δηλαδή θα μας πάρετε από τη μικρότερη χώρα ή να μας πάτε σε ακόμη μεγαλύτερη. Ναι, καλά, το να πελέσετε. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Κοιτάξτε, εδώ για να κάνουμε έτσι κάπως την κουβέντα, έχουμε μια κρίση, είναι παγκόσμια. Στην Αμερική είναι γεγονός ότι η πολιτική του Ομπάμα τη αντιμετωπίζει διαφορετικά από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική του Ομπάμα έχει έντονα στοιχεία κενσιανισμού, δηλαδή κρατικής παρέμβασης, ενίσχυσης της ζήτησης νεοκενσιανισμού. Στην Ευρώπη συνεχίζουν πιο καθαρόαιμα, να το πω, νεοφιλελεύθερη πολιτική. Αυτή τη σύγκριση κάνεις. Όχι πως όλα είναι καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε θα σας πάμε, κανένας δεν πάει πουθενά, κανέναν δεν θέλει. Εντάξει. Γι' αυτό λέμε ο λαός αποφασίζει, είτε έτσι είτε αλλιώς. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Ακόμα και τη σχολή του Κέινς, τη σχολή της Αμερικής, δεν την ακολουθούν. Καπιταλιστική, αστική θεωρία, για να μιλήσουμε με τέτοιους όρους, δεν την ακολουθούν εδώ με έναν νεοφιλελεύθερο δογματισμό που φτάνει στα όρια του παραλόγου και αυτό είναι το θέμα που αντιλαμβάνονται, που είπαμε άλλες. Ξέρετε, γιατί σας το είπα έτσι προβοκατόρικα. Γιατί αυτή τη στιγμή οι αγρότες είναι στους δρόμους. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αν υπάρξει σύζευση στα πλαίσια μιας ελεύθερης ζώνης εμπορίου Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε να δείτε τι γενετικά τροποποιημένο θα μπαίνει από πορτοπαράθυρα και τι έχει να γίνει με τα αγροτικά. Α, ήδη έχουν ανοίξει αυτές τις πόρτες και δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, ένα στοιχείο ακόμα. Παρακαλώ. Εδώ έχουμε πρόβλημα με την Κομισιόν, τον κύριο Μπαρόζο, τον κύριο Μπαρόζο και, ναι. Και τον αρμόδιο επίτροπο για αυτά τα θέματα είναι ο κύριος, ήτανε μάλλον, ο κύριος Ντάλι, έτσι για να κάνουμε μια ενημέρωση, ήταν από τη Μάλτα, οι οποίοι μόλις εξελέγει η πρώτη Κομισιόν μετά τις τελευταίες εκλογές, δηλαδή το 2010, τα πρώτα ρυθμίσεις που κάνανε είναι να ανοίξουν παράθυρα για τα μεταλλαγμένα και είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας. Και τότε του είχε τεθεί θέμα από όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επαναλαμβάνω, διότι και σε αυτό το θέμα όλοι οι σχεδόν οι συνάδελφοι είναι, ανεξάρτητα ξαναλέω, τις βαθύτατες διαφορές, οξύτατες οικονομικές κτλ., ότι σε αυτό το θέμα έχουν μια ευαισθησία, είχε αρνηθεί επανειλημμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσπάθησε να εκμεταλλευτεί ένα θεσμικό κενό ο κύριος Μπαρόζο και στη συνέχεια με τον κύριο Ντάλι να κάνουν τέτοιες ρυθμίσεις που να αφήνουν τα παράθυρα ανοιχτά και τις πόρτες στην Ευρώπη για μεταλλαγμένα. Μοσάντο λέγεται αυτό. Έχει και δίκη τώρα με Δαβίδ, μικρούς παραγωγούς. Ναι, ναι. Βέβαια ο κύριος Ντάλι υποχρεώθηκε σε παρέτηση γιατί έκανε κάτι κουτσικέλες, το λέω έτσι λίγο. Αρπαχτές. Κάτι έκανε, δεν μπορώ να πω. Ναι, και τον έφυγε γιατί χάλαγε το μαγαζί. Ας μιλήσουμε με τέτοιο. Ναι, λοιπόν, επομένως αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ εύστοχο και χρειάζεται να είμαστε σε ετοιμότητα κτλ. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά γιατί είστε από τους άμεσα προσβάσιμους ευρωβουλευτές προς ενημέρωση των Ελλήνων. Είναι υποχρέωση αυτό. Όχι, σας τιμά αυτό.